οποίος έχουν συζητηθεί πολλά για τους κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Έχει αλλάξει και η νομοθεσία, έχουμε τη νέα πλατεία. Έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο του κανονισμού κοινόχρηστου χώρου. Έχει σχέδιο, το επαναλαμβάνω, για να μην φανεί ότι φέρνουμε κάτι ήδη τετελεσμένο. Είναι ένα σχέδιο, έχει γίνει επεξεργασία. Έχουν γίνει συζητήσεις και επαφές με ομάδες πολιτών και με ενδιαφερόμενους, με τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου και με, νομίζω ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά. Και αυτός, το επόμενο διάστημα, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όπου θα δημοσιοποιηθεί, θα γίνει μια κουβέντα για το πού πρέπει να πάμε, για το ποιες είναι οι προτάσεις των φορέων, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας του κοινόχρηστου και δημόσιου χώρου, όπου ο ένας θα σέβεται τον άλλο. Και κυρίως θα σεβόμαστε και την νομιμότητα, αλλά τους συνανθρώπους μας και τους συμπολίτες μας. Και αυτό γίνεται, θέλετε, και με αφορμή την πλατεία. Θα την έχουμε, φαντάζομαι, τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει να τους σεβαστούμε. Αλλά και θα πρέπει να αλλάξουμε ίσως και λίγο συμπεριφορές. Σεβόμενοι τους πάντες και τους εμπόρους, που έχουν και αυτά τα προβλήματά τους, και τους πολίτες και τους ανθρώπους με ειδικές ιδιαιτερότητες. Και ειδικές ανάγκες, οι άνθρωποι που περπατάνε στην πόλη καθημερινά. Μπορείτε να πείτε από τώρα ότι η καινούργια πλατεία δεν θα επιτρέπεται κατάληψη δημόσιου χώρου με παρακολουθήματα. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ούτως ή άλλως, αν θυμάστε, στον σχεδιασμό της πλατείας, στη μελέτη, υπάρχει ένα ειδικός χώρος διαμορφωμένος για τραπεζοκέντρο, που είναι περιορισμένος. Αν το θυμάμαι και εγώ καλά το σχέδιο. Δεν θέλω όμως να πω κάτι, μην πω κανένα λάθος ζήσει τώρα. Άστο. Εγώ φίλε, εδώ τα μαγαζιά πάω, δεν είναι, το λέω. Θα τον ρωτήσω. Για τα κράφω και δεν το θέλω.